Ακόμα ένας νέος άνθρωπος προστέθηκε στην μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου. Ένας 33χρονος άνδρας από τον πύργο Δημήτρης Αποστολόπουλος του Γεωργίου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, έχασε σήμερα το μεσημέρι τη ζωή του, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτης εξετράπη της πορείας του. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης των Δουνεϊκών της Ήλιδας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο πρανές του δρόμου. Οι δύο επιβάτες εκτινάχτηκαν με δύναμη στο έδαφος με τον άτυχο 33χρονο συνεπιβάτη να χτυπά με το κεφάλι σε τσιμεντένιο κολονάκι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσαν διερχόμενοι οδηγοί για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες άνδρες της τροχιάς πύργου με επικεφαλής τον διοικητή Γιώργο Κωστόπουλο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το άψυχο σώμα του 33χρονου άντρα. Ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, έδωσε κάποια πρώτα στοιχεία στους άνδρες της τροχιάς για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο που στήχησε την ζωή στον συνεπιβάτη του και οδηγήθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του πύργου.